Η σύνδεση της Ηπείρου με φυσικό αέριο μπορεί να φαίνεται μακρινή μέσω αγωγών σύνδεσης, ίσως όμως βρίσκεται αρκετά κοντά μέσω της μεταφοράς αερίου με δεξαμενές. Αυτό προκύπτει ως συμπέρασμα όχι τόσο από τις συζητήσεις όσο από τα βήματα που έχουν ήδη γίνει μέχρι σήμερα και τα οποία παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όπως και στην αρχή της εβδομάδας, σε δηλώσεις του, έτσι και στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσίασε τα βήματα που έχουν γίνει σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ που ενδιαφέρεται για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας ώστε να φιλοξενήσει δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου μαζί με τα λιμάνια Πειραιός και Πάτρας. Έδωσε έτσι και μια έμεση απάντηση ή εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους η Ήπειρος και γενικότερα η Δυτική Ελλάδα δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η συζήτηση που γίνεται μας λένε ότι μπορούμε την Ιγουμενίτσα να τις κάνουμε τοπικό δίκτυο, στις άλλες όμως πρωτεύουσες της Ηπείρου θα είναι μέσα από Βυτεία. Στην περίοδο αυτή ήδη εκπονείται μία μελέτη από την Ποσειδόν για Πειραιά Πάτρα Ιγουμενίτσα. Ειδικά για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας εκπονείται μελέτη εγκατάστασης LNG με τη συνεργασία ΔΕΠΑ Ποσειδόν στα πλαίσια του προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη, ενώ ετοιμάζεται και η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων. Για την κατασκευή του έργου, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, ενδιαφέρεται να το κάνει η ίδια η ΔΕΠΑ. Υπάρχει ωστόσο μια καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας κολυσιεργεί για την έγκριση του Master Plan στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Αυτό υποχρεώνει την περιφέρεια να μεταθέσει την υποβολή των σχεδίων προτάσεών της από τις αρχές Ιουλίου για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Για την επιτάχυνση της έγκρισης του Master Plan ζητήθηκε από τους μελετητές παρέμβαση προς το Υπουργείο από την Περιφέρεια. Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η εγκατάσταση της μονάδας LNG στην Ιγουμενίτσα είναι η μόνη σίγουρη προοπτική για να μπορέσει η Ήπειρος να αποκτήσει πρόσβαση σε φυσικό αέριο και σε φτηνή ενέργεια. Αυτά ισχύουν για το φυσικό αέριο. Από πίσω είναι μια τεράστια δουλειά που έχει γίνει από τη διεύθυνση από την κυρία Καλογιάννη. Όλα αυτά είναι σε έγγραφα στη διάθεση του καθενός μέχρι και τον τελευταίο καιρό και σε φορείς όπως ο Δήμος Ιωαννιτών. Τους είπα, ελάτε να ενημερωθείτε και ό,τι θέλετε, υπάρχει η συνεργασία ανοιχτή. Τώρα, για άλλους οι οποίοι από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα μιλάνε για τέτοια θέματα χωρίς να τα ξέρουν, καλά θα είναι όταν μαθαίνουν να κάνουν και ανακοινώσεις. Αναφορικά με την επισήμανση του Περιφερειακού Συμβούλου Νίκου Ζήκου ότι υπάρχουν εξελίξεις που αναφέρονται στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων για τις οποίες δεν έχει τοποθετηθεί το Συμβούλιο, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης υπενθύμησε πως οι μελέτες έχουν συζητηθεί και επί της ουσίας τόνισε ότι είναι άλλο ζήτημα οι έρευνες και άλλο οι εξορίξεις. Δεν πάει να πει ότι αύριο στήσαν, θα ψάξουν, έχουμε, δεν έχουμε και εγώ δεν το θεωρώ ότι αυτό είναι έγκλημα. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ακούω στο Ζαγόρι, λέει, πήραν ομόφωνοι και πανηγύριζαν. Το Ζαγόρι, από ό,τι μας είπανε από το Υπουργείο, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για να ψάξουν για πετρέλαιο. Έτσι και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ποιος όμως σε Χεύρον δεν θέλει να ξέρει αν στην Ήπειρο μπορεί να υπάρχουν πετρέλαια? Και γι' αυτό εκφράστηκε με απόφαση του 13 που είναι ψηφισμένη εδώ πέρα. Όταν ήρθαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για τα σχετικά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου που συγχειρίζεται το θέμα και φυσικά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές δεν έχει κανένα το δικαίωμα από εμάς να λέει βάρτα να τα αρμέξουμε ξανά. Τελεία και παύλα. Εγώ όσο είμαι περιφερειάρχης άλλος έχει την ευθύνη και θα συνεχίσει. Αλλά δεν είδα κανέναν όταν μας μαύρισαν όλα τα σκαλοπάτια εδώ απ' έξω να πάρει θέση. Κύριοι, κάποια στιγμή θέλει και σοβαρότητα. Ποιοι ήταν αυτοί που γέμισαν και ακόμα δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε? Δεν μπορεί να παίζουμε εδώ πέρα. Δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά. Θέλει σοβαρότητα. Ναι, μπορεί να θέλω να για πολιτικούς λόγους, για ό,τι θέλω ιδεολογικούς, να πω ότι διαφωνώ. Έχει κανένας όμως το δικαίωμα να βάφει τα
τα σκαλοπάτια το πέρασουμε.